Την ώρα που το Ισραήλ είναι έτοιμο να επεκτείνει τι χερσαίες επιχειρήσεις του κατά της Χαμά στην πόλη της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζα, όπου σημειωτέων βρίσκονται συνοστισμένοι πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστινοί, η Νότια Αφρική υπέβαλε έτοιμα στο Διεθνέ Δικαστήριο της Χάγης για επίγοντα μέτρα για τη διαφύλαξη της πόλης από μια πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή. Ωστόσο, το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη απέρριψε χθε αίτημα τη Νοτιού Αφρική, αρκούμενο να τονίσει ότι το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί τα μέτρα που επιβλήθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα σε προκαταρκτικό στάδιο σε μια υπόθεση ορόσημο που εξετάζει γενοκτονία σε βάρο των Παλαιστινίων. Την Πέμπτη, το Ισραήλ προέτρεψε το Παγκόσμιο Δικαστήριο να απορρίψει, όπω αποκάλεσε, το αίτημα τη Νοτιού Αφρική, χαρακτηρίζοντά το ω εξαιρετικά περίεργο και ανάρμοστο. Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει του αμάχου και στοχεύει μόνο του μαχητέ τη Χαμά. Λέει ότι η τακτική τη Χαμά για εισχώρηση ενσωμάτωση σε περιοχέ αμάχων καθιστά δύσκολη την αποφυγή απολειών αμάχων. Το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη πρόκειται να πραγματοποιήσει δημόσιε ακροάσει από τι 19 έω τι 26 Φεβρουαρίου για μια ξεχωριστή υπόθεση που αφορά το Ισραήλ. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα το Δεκέμβριο του 2022 με το οποίο ζητά να αποφανθεί το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη για το νομικό καθεστώ και τι συνέπειε τη παρουσία του Ισραήλ στο Παλαιστινιακό έδαφο που κατέχεται από το 1967. Τουλάχιστον 52 χώρε και τρει διεθνεί κυβερνητικοί οργανισμοί πρόκειται να κάνουν παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Ενώ η Νότιο Αφρική τάσεται ενάντια στο Ισραήλ, στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη έχει θερμέ σχέσει με το Ιράν. Στι 22 Οκτωβρίου, αμέσως μετά τη σφαγή 1.200 Ισραηλινών από τη Χαμά και την ομιλία 240 Ισραηλινών και ξένων, η Νοτιοαφρικανή Υπουργό Εξωτερικών Ναλέντι Μπαντόρ επισκέφθηκε το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Εμπραχήμ Ραϊσί. Αν και το Ιράν συνεχάρει την Νότια Αφρική για την υπόθεσή τη κατά του Ισραήλ, η Πάντορ αρνήθηκε ότι έλαβε οδηγίε από την Τεχεράνη. Τι κοινό έχουν Νότια Αφρική και Ιράν που βρίσκονται απέναντι από το Ισραήλ, το γεγονό ότι ανήκουν στου BRICS. Σε σχετικό βίντεό μα, είχαμε επισημάνει ότι η Αίγυπτο, η Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Αιθιοπία εντάχθηκαν στους BRICS το 2024, γεγονό που θα έχει πολύ σοβαρέ επιπτώσει για Ουάσιγκτον, Βρυξέλλε και Αθήνα στο μέλλον. Η προσθήκη αυτών των πέντε νέων μελών αυξάνει σημαντικά την οικονομική και πολιτική επιρροή του ομίλου, αντιπροσωπεύοντα ένα συνδυασμένο πληθυσμό άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων και ένα συλλογικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν άνω των 16 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.